Ένας δικαστής έκρινε ότι η επιβολή εμβολίων κατά του κορονοϊού για ορισμένους εργαζόμενους πρώτης γραμμής στο Queensland ήταν παράνομη με βάση λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεκάδες μέλη του προσωπικού της αστυνομικής υπηρεσίας του Queensland και της υπηρεσίας ασθενοφόρων αμφισβήτησαν τις εντολές της κυβέρνησης στο χώρο εργασίας τους στο ανώτατο δικαστήριο το 2022, αφού αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες. Ο δικαστής Γκλεν Μάρτιν διαπίστωσε τελικά ότι οι οδηγίες παραβιάζουν το άρθρο 58, το οποίο δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν λάβουν μία απόφαση και ότι πρέπει να ενεργούν και να λαμβάνουν αποφάσεις που είναι συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε μία γραπτή απόφαση του, ο δικαστής έκρινε ότι ο Επίτροπος της Αστυνομίας δεν συμμορφώθηκε με αυτό το τμήμα του νόμου, παρά το γεγονός ότι του παρασχέθηκαν αξιολογήσεις συμβατότητας με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με βάση αυτό δήλωσε ότι οι οδηγίες ήταν παράνομες. Ο δικαστής Μάρτιν είπε ότι εκείνη την εποχή η μη συμμόρφωση μπορεί να είχε επακόλουθες αλλαγές στη ζωή για τους ετούντες και διέταξε ο Επίτροπος της Αστυνομίας να μην λάβει πλέον μέτρα για να επιβάλλει τις οδηγίες ή να συνεχίσει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους. Διέταξε επίσης τον Γενικό Διευθυντή του Queensland Health να περιοριστεί από οποιαδήποτε επιβολή της οδηγίας για το εμβόλιο, ενώ δεν θα μπορεί να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία εναντίον αυτών των ετούντων.